Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μια εκπομπή η οποία πιστεύω ότι θα προκαλέσει έτσι σαλό, γιατί φιλοξενούμε απόψε έτσι στο στούντιο εδώ της τηλεόρασης του Σούπερ έναν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής που έρχεται εδώ φιλοξενούμενος από τη δική μου την εκπομπή αλλά και από το κανάλι για να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό έτσι που προκαλεί αυτή την αντίδραση κατά του κόμματος της Χρυσής Αυγής, αλλά πέρα από αυτό γιατί αντιδρά έτσι το πολιτικό σύστημα απέναντι σε ένα πολιτικό κόμμα που έχει μπει στη Βουλή έτσι, και δραστηριοποιείται μέσα στα προβλεπόμενα όρια που προβλέπει η δημοκρατία την οποία σήμερα βιώνουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον κύριο Μιχάλη Τσακύρη, ο οποίος είναι περιφερειακός υπεύθυνος κεντρικής Μακεδονίας του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Και καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου θέσατε, την οποία φυσικά και αποδέχτηκα. Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να ακουστεί η φωνή της αλήθειας. Λοιπόν, εγώ θα τα πάρω λίγο έτσι πιο πίσω. Τι ήταν αυτό που έκανε τη δικαιοσύνη σήμερα στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτή είναι, να έχει αυτή τη στιγμή τον αρχηγό του κόμματος, τον υπαρχηγό και τέσσερις βουλευτές έτσι στη φυλακή και για ποιο λόγο? Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ο αρχηγός μας, ο αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας, πρωτάκουστο και πρωτοφανές στη νεότερη ελληνική ιστορία, καθώς και άλλοι πέντε βουλευτές. Πρόσφατο παράδειγμα της Κυριακής. Γερμανής Ηλιόπουλος και Μπούκουρας. Βεβαίως, Γερμανής Ηλιόπουλος και Μπούκουρας, Σάββατο και Κυριακή. Και απλά απαντώντας έτσι εντελώς αθόρματα στο ερώτημά σας, δεν έχουν απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως κατηγορία η οποία να στέκει νομικά. Ο νομικός κόσμος βοά μπροστά σε αυτές τις γελοιότητες τις οποίες προσάπτουν στους συναγωνιστές μας. Είναι πραγματικά μια σκευωρία η οποία ήδη έχει αποκαλυφθεί βεβαίως και έχει καταπέσει. Αυτό φαίνεται και από την επιρροή που έχει το κίνημά μας στις λαϊκές μάζες. Αλλά θα καταπέσει και εάν και εφόσον γίνει κάποια στιγμή αυτή η δίκη που εύχονται οι αντίπαλοι μας. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία σε εισαγωγικά έκφραση φορτώνουν στο κόμμα της Χρυσής Αυγής δεν είναι αλήθεια? Όχι, απλά δεν είναι θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία. Είναι μια άθλια σκευωρία. Εδώ η αίτηση αποφυλάκησης του αρχηγού μας απορρίφθηκε επειδή έγραφε άρθρα και επειδή κατήχε βιβλία. Από πότε σε μια δημοκρατία απαγορεύεται να γράφει κανείς άρθρα και να κατέχει βιβλία? Υπάρχουν τα λεγόμενα στοιχεία τα οποία επικαλούνται τα μέσα μαζικού εκφοβισμού, τα καθεστωτικά θα μου επιτρέψετε να τα αποκαλέσω. Τα λεγόμενα στοιχεία λοιπόν προέρχονται από κάποιες ψευδομαρτυρίες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι κάποτε κάτι είδαν κάτι κτλ. Λοιπόν, έχουμε αναφερθεί και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματός μας, ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχει αναφερθεί εκτεταμένα στους ψευδομάρτυρες και τοπιών τους τέλος πάντων. Και όπως και να έχει, η όλη ιστορία είναι στημένη με άνωθεν εντολές, άνωθεν όταν λέω υπερατλαντικές εντολές, όπως ακριβώς είχε καταγγείλει και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ρουπακιώτης. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια τηλεφωνία, υπάρχουν κάποια επεισόδια με τους, θα έλεγα, οπαδούς του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπάρχουν κάποια πράγματα που σας κατηγορούν ότι έγιναν, ας πούμε, σε μια περιοχή των Αθηνών όπου την έλεγχε το Κομμουνιστικό Κόμμα και τώρα λένε ότι την ελέγχετε εσείς. Όλα αυτά και πολλά άλλα που σας κατηγορούν, που σας φορτώνουν, δεν έχουν δηλαδή καμία μα καμία έτσι απλό ίχνος έτσι αλήθειας? Απολύτως καμία, και θα σας πω τι εννοώ. Εδώ μας κατηγορούν ότι δήθεν η Χρυσή Αυγή διαθέτει τάγματα εφόδου. Ας μας πούνε ποια είναι αυτά τα τάγματα εφόδου και πού βρίσκονται. Υπάρχουν φωτογραφίες που φαίνεται, ας πούμε, τώρα, να παρελάβουν αν κάποιος... οι οπαδοί σας έτσι συντονισμένα και τα λοιπά, να χαιρετάνε στρατιωτικά και κυκλοφορικά, ας πούμε, τραπεί έκφραση ναζιστικά. Υπάρχουν κάποιες... Μα όπως είδατε δεν μπορούσαν να πάρουν ήδη βήμα, άρα δεν είναι εκπαιδευμένοι, άρα δεν υπάρχουν τάγματα εφόδου. Θέλω να πω δηλαδή τα ότι. Τα παραγγέλματα που φαίνεται κάποιος... να δίνει ο κύριος Κασιδιάρης και πολλοί άλλοι. Εντάξει, θέλαμε να δείξουμε, αυτό αναφέρεστε στην εκδήλωση του Μελιγαλά. Ναι. Θέλανε οι συναγωνιστές εκεί, βέβαια εγώ δεν ήμουν παρόν, αλλά από ό,τι γνωρίζω, θέλανε οι συναγωνιστές να δείξουν ότι στην εκδήλωση αυτή θα πρέπει να πάμε κάπως πιο ευπρεπώς για να τιμήσουμε τους νεκρούς
του Μελιγαλά. Αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι που το οποίο... έκανε ο κύριος βουλευτής, έτσι, αν θυμάμαι καλά, ο Παναγιωτόπουλος πρέπει να είναι. Ποια χειρονομία? Που πήρε το μικρόφωνο από τον Δήμαρχο ή κάποιον άλλον για να το δώσει στον κύριο Κασιδιάρη να μιλήσει, που τελικά μίλησε με τον Τηλεβό κτλ. Εντάξει, λόγια είναι αυτά. Δηλαδή, είπε ας πούμε, εδώ κατηγορούσαν τον Ηλία τον Κασιδιάρη, επειδή μιλούσε, εξέφρασε τη γνώμη του για τον. Για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα είναι έγκλημα, τότε τι να πούμε. Εδώ μιλάμε για μια κυριολεκτικά πλέον μνημονιακή χούντα, η οποία δεν δέχεται σε καμία περίπτωση διαφορετικές απόψεις. Καλά, αυτό το λέμε πολύ. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν αποδείξεις, έτσι. Μπορεί να το ισχυριστεί και οποιοδήποτε πολίτης. Και σήμερα, αν θα βγείτε έξω, οι περισσότεροι αυτό λένε, ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Σαφέστατα. Αλλά το θέμα είναι τι αποδείξεις έχουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι μιλάμε εκ του προχείρου ή, αν θέλετε, στον αέρα. Η πιο απτή απόδειξη ότι πλέον έχουμε χούντα είναι ότι έχει χαθεί η δεδηλωμένη. Πλέον μιλάμε για μια βουλή των 294 βουλευτών, με τις προφυλακίσεις των τελευταίων τριών βουλευτών μας, τις παράνομες και ανυπόστατες, θα έλεγα, προφυλακίσεις. Και πλέον θα μπορεί η συγκυβέρνηση να περνάει νομοσχέδια με πολύ λιγότερους 147-148, πράγμα το οποίο κατέδειξε, μάλιστα σήμερα το πρωί το είδα, το κατέδειξαν ακόμα και καθεστωτικοί δημοσιογράφοι όπως ο κ. Χατζηνικολάου. Το κατέδειξε αυτό το πράγμα, το ανέδειξε αυτό το θέμα και αναρωτήθηκε κατά πόσο θα μπορέσει αυτό να σταθεί στο μέλλον. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός πλέον έχει καταλάβει ότι πράγματι μιλάμε για την πλήρη κατάλυση του συντάγματος από ποιους, από εκείνους οι οποίοι μας προσάπτουν την κατηγορία τρομοκρατικής οργάνωσης. Όχι τρομοκρατικής, εγκληματικής οργάνωσης, και άκουσον και το τελευταίο γελίο που ακούσαμε, ότι θέλαμε, λέει, να καταλύσουμε το Σύνταγμα. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το τελευταίο και το πιο γελίο, τέλος πάντων. Έτσι. Ότι δήθεν θα μπαίναν τα τάγκ στη Βουλή. Ποια τάγκ? Ότι δήθεν, τέλος πάντων. Το στρατό. Τελικά εσείς είστε ή δεν είστε κλιματική και τρομοκρατική οργάνωση? Σε καμία περίπτωση, και αυτό το πράγμα το βλέπετε και μπροστά σας. Δηλαδή, ναι, δεν, όπλα έχετε. Δεν έχω... Όπλα δεν έχετε. Όχι, βεβαίως. Γιατί δεν έχετε όπλα, για να τα πάρουμε όλοι μαζί? Μα να σας πω τώρα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, αφού δεν είστε ούτε κλιματική ούτε τρομοκρατική οργάνωση, τι είναι αυτό που κάνει να τους φοβίζετε? Έτσι, γιατί τους λοιπόν, αυτό το οποίο τους φοβίζει, για να σοβαρέψουμε λίγο το ύφος της συζήτησης, γιατί εντάξει, σαφέστατα αυτά όλα είναι φεδρά και γελία. Ναι, σαφώς. Εδώ σκάβανε ολόκληρα μοναστήρια για να βρούνε, λέει, δήθεν τον κρυφό οπλισμό της Χρυσής Αυγής. Μοναστήρια ολόκληρα. Ναι, και πήραν και στον εφοπλιστή αυτό που κάνει το εμπόριο όπλων και υπενήσονταν ότι ήταν όλα της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα σενάριο εκείνης των ημερών που έπρεπε να παίξει για να επιστρέψει ο κ. Βενιζέλος με τον κ. Σαμαρά. Βεβαίως, γιατί κάτι έπρεπε να πούνε στους εντολοδόχους τους. Ναι. Κάτι έπρεπε να πούνε στους τοκογλύφους. Όπως και να έχει, αυτό το οποίο τους έκανε να στήσουν αυτήν την, ας μου επιτραπεί, έκφραση χρυσαυγιάδα, και πάμε τώρα πλέον για την δεύτερη, είναι ακριβώς το γεγονός ότι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή είναι ο μόνος πολιτικός φορέας ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά του. Αποκαλύπτει αλήθειες. Να θυμίσω 2-3 αλήθειες πολύ τρανταχτές, τις οποίες αποκαλύψαμε και προκαλέσαμε πραγματικά σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Οι βουλευτικές αποζημιώσεις. Αποκαλύψαμε πρώτοι, μετά από σχεδόν 40 χρόνια αλληλοκαλύψεων και αλληλοκρυφτουλιού, ας το πούμε, κτλ., αποκαλύψαμε το πόσο ακριβώς είναι η βουλευτική αποζημίωση. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, και ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι καταγγέλουμε ανοιχτά αυτόν τον πραγματικά άθλιο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος τέλος πάντων τόσα χρόνια καλύπτει όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία τώρα τελευταία βγαίνουν στην επιφάνεια με τα εξοπλιστικά και τα λοιπά. Σκάνδαλα, ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν είναι σκάνδαλα αυτά. Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Και να συμμετέχουν υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αν είναι δυνατόν. Άρα καταλήγουμε στην ουσία, αυτό το έχει καταλάβει και ο ελληνικός λαός, γι' αυτό και στρέφεται μαζικά προς το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Αυτός είναι και ο λόγος που
Ναι, εντάξει, αυτά βγαίνουν, επιλαμβάνεται δικαιοσύνη και τα λοιπά, τα λέγατε, όπως και πολλοί άλλοι τα λένε έτσι και τα λένε και σε κάποια. Γιατί, τι είναι αυτό που τους κάνει και σας φοβούνται τόσο πολύ? Γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι με μια δυνατή Χρυσή Αυγή, με μια κυβέρνηση η οποία θα έχει πλέον εθνικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπως την ονοματιζόμαστε εμείς, με εφαρμογή άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή με δημοψηφίσματα στα οποία θα αποφαίνεται ο ελληνικός λαός εάν θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ ή όχι, αν θέλουμε τόσους λαθρομετανάστες ή όχι, εάν θέλουμε την εφαρμογή του μνημονίου ή όχι, με μια άμεση λοιπόν μορφή δημοκρατίας την οποία εμείς ευαγγελιζόμαστε και την αποτυπώνουμε και την λέμε δηλαδή και στα έντυπά μας, όπως είναι αυτό εδώ, είναι οι πολιτικές θέσεις του κινήματός μας, όπου όλα αυτά αναφέρονται. Έχουμε θέσεις λοιπόν σε αντίθεση με αυτά για τα οποία μας κατηγορούν για όλα τα θέματα που άπτονται κοινωνικών και εθνικών θεμάτων. Λοιπόν, αυτό που τους τρομάζει λοιπόν είναι ότι εμείς θα τους χαλάσουμε ακριβώς και ήδη τους χαλάμε δηλαδή τη σούπα της μάσας και της εθνικής προδοσίας. Και πού θα φάει δηλαδή, εντάξει, μάσα-μάσα, φτάσαμε εδώ πέρα, εντάξει. Θα σας πω καταλαβαίνω, το εξής. Εγώ το καταλαβαίνω από Βλέπετε ότι και στο Κυπριακό τα πράγματα πάνε προς απόλυτο συμβιβασμό. Βλέπετε τις κινήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου. Εδώ είδα ότι μοιράσανε και τα ενεργειακά υποθέματα. 30 εμείς, 40 η Τουρκία και 30 η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Αυτό ήταν επίσης μια βόμβα η οποία έπαιξε πάρα πολύ. Το λοιπόν, μοίρασε ο προηγούμενος και το αποδέχτηκε. Να προσέξουμε και τι λέμε όταν λέμε βόμβα, πολιτική βόμβα. Έτσι, γιατί οι λέξεις είναι επικίνδυνες. Όπως φαίνεται στη δικιά μας περίπτωση. Να μας χαρακτηρίσουν, να μας βάλουν μέσα. Όχι, ότι... είναι προφανές ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται για κάποιους ανθρώπους είναι επικίνδυνες. Εγώ λοιπόν λέω ότι υπάρχει μια χούντα αντιμνημονιακή, χούντα η οποία στρέφεται εναντίον της ελεύθερης έκφρασης, την οποία εμείς υπερασπιζόμαστε πλήρως, και για αυτή την ελευθερία έκφρασης, για αυτή την άμεση δημοκρατία που εμείς οροματιζόμαστε, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Να σας ρωτήσω, γιατί πιστεύετε ότι δεν αντιδράει ο Έλληνας, δεν βγαίνει στον δρόμο, έτσι, δεν συμμετέχει σε διαδηλώσεις κτλ. Δεν φωνάζει όπως έκανε τα παλιά χρόνια, το 92-93, επί Μητσοτάκη, ναι. Σπάσανε τα πλακάκια, ας πούμε, τότε, τις διαδηλώσεις κατά της αστικής συγκοινωνίας, έτσι, τότε που εθνικοποιήθηκε. Δεν πάμε που θα το πω, αλλά αυτά τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, υπόσχονταν λαγούς με πετραχίλια, έτσι, οι λεγόμενες πελατειακές σχέσεις. Λοιπόν, εμείς επειδή δεν είμαστε τέτοιος πολιτικός φορέας, εμείς λέμε ότι θα πρέπει ο Έλληνας να αφυπνιστεί, θα πρέπει να παλέψει για τα κοινωνικά και τα εθνικά του δίκαια και έχει πλέον έναν φορέα πολιτικό, ο οποίος τον εκφράζει απόλυτα. Και το ότι αυτό φαίνεται και στην κοινωνία δεν εκφράζεται μόνο με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι μαγειρεμένες και ψαλιδεμένες. Δηλαδή πιστεύετε ότι έχετε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο σας δίνουν? Στη Ριγίνες έχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες τους τρομάζουν, παθαίνουν κάτι καρδιακά, ας πούμε, εκεί πέρα. Αλλά ας μην μιλήσουμε για τις εγχώριες δημοσκοπήσεις. Ας μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις που γίνονται από ξένες πρεσβείες, οι οποίες όσα στοιχεία έχουν διαρρεύσει, μας δείχνουν δεύτερο κόμμα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας βεβαίως, και αν θέλετε να κάνουμε και μια σύνδεση. Όχι, τις έχω και εγώ, τις αμερικανικές και τις αγγλικές πρεσβείες, εγώ τα έχω πει εδώ και πάρα πολύ. Δεύτερο κόμμα, εάν όχι πρώτο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος σίγουρα. Εμείς πιστεύουμε ότι εάν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, σύντομα η Χρυσή Αυγή θα είναι πρωτιά για να ξεβρωμίσει επιτέλους ο τόπος. Έχετε την... Και συγγνώμη αν μπορώ να προσθέσω κάτι επιπλέον σε αυτό. Δεν είναι ακριβώς αληθές αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι ο κόσμος πλέον δεν βγαίνει στους δρόμους και τα λοιπά να διαδηλώσει, να αντισταθεί ούτε και ούτε καθεξής. Είδατε προ κάποιον 2 μηνών περίπου, 30 Νοεμβρίου ήταν, αν θυμάμαι καλά, η ημερομηνία, ότι κάναμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενάντια στην άθλια αυτή σκευωρία του μνημονιακού καθεστώτος, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, γιατί αυτό είναι. Ναι, αυτή ήταν οπαδή σας όμως, ή μέλη του κόμματος. Εγώ μιλάω τώρα για τον απλό Έλληνα που έχει χάσει το 50 με 70% του εισοδήματος, ή περισσότεροι είναι άνεργοι, ένα 300 και κάτι είναι τέτοιο. Κοιτάξτε, έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι. Κάποιοι δεν έχουν να φάνε. Βεβαίως. Όταν κάποιοι λοιπόν δεν έχουν να φάνε, όταν ένας οικογενειάρχης έχει 3 ή 4 παιδιά και δεν μπορεί να αγοράσει ούτε το γάλα,
δύσκολα θα σκεφτεί να ασχοληθεί πολιτικά. Σαφέστατα, συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα, σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά εγώ θα σας πω ότι παρόλα αυτά και πολλοί άνθρωποι, γιατί στις δικές μας τις τάξεις του Λαϊκού Συνδέσμου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και μορφωμένοι, υπάρχουν όλων των κοινωνικών τάξεων και κάπως πιο ευκατάστατοι και κάπως και εντελώς. Γιατί σας παρουσιάζουν ως άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή βοηθάτε από τη μια μεριά, έτσι, τους ανήμπορους, με τις δυνάμεις που αυτούς που δεν έχουν να φάνε, τους δίνετε μεροκάματα κτλ. Και σας παρουσιάζουν ότι είστε απέναντι στους μετανάστες, έτσι, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι μαζί σας κτλ. Γιατί το κάνουν αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αλήθεια καταρχήν? Ποιο? Αν είστε ενάντια των μεταναστών ή και ενάντια σε αυτούς που δεν σας στηρίζουν? Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση εναντίον ανθρώπων κατατρεγμένων, οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα στην πατρίδα τους και έρχονται σε μια, πηγαίνουν, μεταναστεύουν σε μια άλλη χώρα για να αναζητήσουν μια νέα ευκαιρία. Τα γεγονότα στο Μεσολόγιο πώς τα χαρακτηρίζετε? Διευκρίνηση. Ναι, ναι. Πριν πάμε σε αυτό, διευκρίνηση. Δεν φταίει η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός για το γεγονός ότι γίνανε κάποιοι πόλεμοι στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, τελευταία στη Συρία με τον εμφύλιο πόλεμο. Ή στην Αφρική εννοείται. Ή στην Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν εμείς, σαφέστατα, σας ξαναλέω ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον των αυτών των ανθρώπων, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν στον κορμό, στον εθνικό αν θέλετε, στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας. Αυτό λοιπόν λέμε εμείς, ότι υπάρχει μια μεταναστευτική ροή απίστευτη, η οποία μάλιστα όχι μόνο δεν σταματιέται, αλλά όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα έχουμε την υποχρέωση να τους κρατήσουμε εδώ. Λόγω ο κύριος Δένδιας έκανε το σειρματόπλεγμα στα σύνορα. Ναι, εντάξει, περνάνε όλοι από το Αιγαίο. Περνάνε όλοι από το Αιγαίο. Αυτό είναι ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Και αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι υπάρχει η συνθήκη Δουβλίνο 2, την οποία έχει συνυπογράψει και ο κύριος Καμένος, όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε πραγματικά γίνει, χωρίς να θέλω να μειώσω οποιονδήποτε άνθρωπο, έχουμε γίνει ο σκουπιδοτενεκές της Ευρώπης. Δηλαδή, μας φορτώνουν όλους τους μετανάστες που έρχονται από τρίτες χώρες. Σε εμάς και τους Ιταλούς, έτσι. Σε εμάς και τους Ιταλούς, βεβαίως, οι Ιταλοί αντιδρούν περισσότερο από εμάς. Σε εμάς έχουν καταληφθεί τα πάντα. Τα σύνορά μας είναι ξέφραγο αμπέλι, δεν υπάρχει καμία φύλαξη, μονάδες καταργούνται στα πλαίσια των μνημονιακών πολιτικών και όπως και να έχει, υπ' αυτές τις συνθήκες, η συγκεκριμένη πολιτεία όπως είναι σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση όσο και να εξαγγέλουν κάτι διαφορετικό, να σταματήσουν την μεταναστευτική ροή. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι να σταματήσει αυτή η μεταναστευτική ροή, εξοπλίζοντας και ενισχύοντας τον ελληνικό στρατό και την ελληνική αστυνομία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί. Ωραία. Δώστε μου μια απάντηση για το Μεσολόγιο. Εκεί που κάνατε ελέγχους, ας πούμε, στους αλλοδαπούς που είχαν πάγκους, τους γκρεμίσατε, τα δείξανε. Δυστυχώς δεν έχω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε το βίντεο το σχετικό, αλλά αν είδατε, ο κύριος Ηλιόπουλος σε κάποια φάση ρωτάει πάρα πολύ ευγενικό έναν μετανάστη έγχρωμο, ναι. από την Αφρική, τέλος πάντων, πάρα πολύ ευγενικά το απευθύνει το του λόγο. Του δίνει, πολύ ευγενικά το απευθύνει το λόγο. Ο κύριος αυτός, ο μετανάστης, του δίνει το έγγραφο, βλέπει ο κύριος Ηλιόπουλος ότι έχει όλα τα έγγραφα και τον ευχαριστεί και φεύγει. Άρα πού είναι το στοιχείο εγκληματικής οργάνωσης? Γιατί δηλαδή, εγώ... Ναι, ναι, αυτά που δείχνανε τα μεγάλα μηντιακά, έτσι όπως τα είπατε εσείς, αντιμνημονιακά ή μνημονιακά κέντρα, όπως τα χαρακτηρίσατε, δείχνανε κάποιες εικόνες που βουλευτές ή στελέχοι του κόμματος γκρεμίζαν, κάνανε, ράνανε. Εντάξει, πέφτανε κάποια χαρτόκουτα. Εντάξει, ίσως να θεωρηθεί ο λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι κάτι έκνομο. Ωραία. Για την ιστορία... Δηλαδή δεν ούτε τραυματίστηκε κάποιος, ούτε έπαθε κάποιος κάτι, ούτε κάποια φραστική επίθεση σας έγινε. Σας κατηγορούν για επιθέσεις σε αλλοδαπούς που δούλευαν στη σκάλα του περάματος και επίσης για αυτή την ιστορία που έγινε με το Κομμουνιστικό Κόμμα που είχε βάλει αφήσεις και πηγαίνανε και τις κάνανε και... Δεν έχω τέτοια στοιχεία υπόψη μου. Τουλάχιστον να σας πω κάτι... Όχι, δεν τα κάνατε, δεν τα κάνετε αυτά... Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ τουλάχιστον όσον αφορά δηλαδή αυτά τα όσα γνωρίζω εγώ,
τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν. Εγώ θα σας πω όμως κάτι άλλο. Και υπάρχουν και μαρτυρίες δηλαδή σχετικά με αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε βαλτός ή μη να βάλει μια μπλούζα με τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής και να διαπράξει κάποιο έγκλημα βαρύτερο ή ελαφρύτερο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι είναι, ας πούμε, χρυσαυγίτης, ότι είναι εντεταλμένος. Πώς γράφεται αλήθεια κάποιος στο κόμμα σας, πώς γίνεται μέλος? Τον προτείνουν κάποιοι ή έρχεται και λέει θέλω να γραφτώ? Υπάρχει μια διαδικασία όπως σε όλα τα κόμματα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό μας, το οποίο να σημειώσουμε ότι το καταστατικό αυτό το έχει εγκρίνει η κυρία Κουθαμάνη, η οποία είναι η ίδια η οποία έλεγε μετά ότι η γνωστή ιστορία με το δίθεν καταστατικό μας που ήταν μια καρικατούρα, κάτι χειρόγραφα που έλεγαν απίστευτα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το επίσημο καταστατικό μας. Το καταστατικό μας λοιπόν που είναι το επίσημο και έχει εγκριθεί από τον Άριο Πάγο προβλέπει και τη διαδικασία εισόδου νέων μελών. Δεν υπάρχει πάντως σε αυτήν τη διαδικασία απολύτως τίποτα μεμπτό, είναι ακριβώς ίδια διαδικασία με την οποία γίνεται σε βαριά όπλα ή... Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω εκπαιδευτεί σε όπλα δηλαδή και να έχω κάνει ας πούμε τέτοια πράγματα αυτά τα οποία λένε ούτε εγώ ούτε οποιοδήποτε συναγωνιστής μου. Δηλαδή θα το ήξερα τέλος πάντων και θα το διασκεδάζαμε κιόλας, αλλά δεν είναι έτσι. Ναι, αυτά που λέγανε για τον κύριο Κασιδιάριο και κάποιους άλλους βουλευτές που πήγαν και κάνανε. Εντάξει, θα πρέπει να σταματήσουμε τώρα. Όχι, θα πρέπει να ποινικοποιείται δηλαδή η δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να αθλείται. Γιατί ξέρετε, ας πούμε και το κυνήγι για παράδειγμα είναι άθλημα. Ή και η σκοποβολή είναι άθλημα. Και επειδή έγινε πολύ δώρο με αυτά τα στοιχεία, τα δίθεν στοιχεία φωτιά δηλαδή που λένε. Όλα τα περισσότερα δηλαδή, μάλλον όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, π.χ. κάποιο όπλο ενδεχομένως, τα κατήχαν ειδικά οι βουλευτές μας, αλλά και άλλοι υποστηριχτές ενδεχομένως, εντελώς νόμιμα. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και αν κάποιος, ο οποίος υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, διαπράξει κάποιο έγκλημα, θα πρέπει να εφαρμοστεί η έννοια της συλλογικής ευθύνης. Δηλαδή τότε με τον Ντεμπονέρα τι θα έπρεπε να γίνει? Ναι, εδώ λένε ότι υπάρχουν γραμμένες έτσι συνομιλίες ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος, αρχηγός του κόμματος, ενημερώθηκε για τη δολοφονία του Φίσα και ότι κάποιος έδωσε... Δεν προκύπτει από πουθενά. Τότε πώς είναι μέσα, με τι τέτοιο είναι μέσα στη φυλακή? Σας ξαναλέω ότι η αίτηση αποφυλάκησης απορρίφθηκε επειδή έγραφε άρθρα και έκανε ομιλίες ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός μας. Λοιπόν. Ένα μικρό διάλειμμα να βγάλει και το κανάλι του ψωμί του και θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι σε 4-5 λεπτά να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Τσακίρη. Πάμε σε διαφημίσεις, Νικό.